Πάμε όμως τώρα να επικοινωνήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Ευγενίου, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ηρακλής, τον ηγέτη του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Κύριε Στράτο, καλησπέρα. Καταρχήν, Αντώνη, δεν είμαι ο πρόεδρος, εγώ είμαι ο μεγαλομέτωχος. Α, ναι, ο μεγαλομέτωχος, σωστά. Εντάξει, ο μεγαλομέτωχος. Ο μέτωχος, ας πούμε, της ομάδας. Σωστό. Είχαμε κάνει μια συζήτηση πάλι μέρα Πέμπτη πριν από κανένα περίπου χρόνο. Ήταν η τελευταία συζήτηση που είχατε κάνει δημόσια και μετά οι εξελίξεις τρέξαν πολύ πιο γρήγορα και μέσα στις επόμενες μέρες είχε γίνει και τον deal. Είχατε πλέον αναλάβει τις τύχες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Αναγεννήσατε ουσιαστικά τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Του ξαναδώσατε, θα έλεγα, σάρκα και οστά, γιατί ο Ηρακλής έπρεπε να επιστρέψει με τον οποιοδήποτε ιδανικό, δυνατό τρόπο και ήταν και ένας ιδανικός τρόπος, θα έλεγα. Καταρχήν, αυτό δεν το έκανα μόνος μου, έτσι. Ναι. Το έκανα με κάποιους ανθρώπους μέσα από τον Ηρακλή, έτσι, και με την Τρίγλια. Με το χωριό της Τρίγλιας, οι οποίοι δέχτηκαν η ομάδα να γίνει Ηρακλής. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε, θα σας πάω λίγο χρονικά πολύ πίσω, αλλά έχει σημασία για μένα. Ναι. Έχει σημασία να δω λίγο την διαδικασία σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά αποφασίζει να κάνει ένα βήμα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Αναλαμβάνετε ουσιαστικά πέρυσι τέτοιο καιρό τις τύχες ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά ποδοσφαιρικά κλαμπ, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τεράστια ιστορία, βαριά φανέλα, πολύ κόσμο. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθανθήκατε μετά την σύναψη αυτής της συμφωνίας και από τη στιγμή που ήσασταν πλέον και τυπικά ο μεγαλομέτοχος, όχι πια της Τρίγλιας, αλλά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Κοίταξε, οπωσδήποτε είσαι περήφανος όταν ανήκεις σε ένα τέτοιο σύλλογο όπως ο Ηρακλής, είσαι μόνο περήφανος μπορεί να είσαι. Τίποτα άλλο, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, με όλες τις δυσκολίες και με το όχι ότι έχει περάσει αυτή η ομάδα. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, όταν όλες αυτές οι αδικίες όταν συσσωρεύονται, μαζεύονται όλα μαζί, όλες μαζί, πιστεύω ότι κάποιους από εμάς, όχι όλους, αλλά κάποιους από εμάς μας κάνουν δυνατότερους. Και επειδή θέλω να αισθάνομαι και είμαι Ηρακλιδέας, νομίζω ότι αυτό μας έκανε δυνατότερους. Αυτό που θέλω όμως να σας πω τώρα, σε αντιστάθμιση με όσων λέτε που συμφωνώ σε όλα, αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής. Εδώ και δύο χρόνια η ομάδα δεν παίρνει αδειοδότηση. Και θα ήθελα λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί ξέρετε, όπως είπατε, ο Ηρακλής πέρασε πάρα πολλά, το είπατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Και εδώ και 15 χρόνια ο κόσμος του Ηρακλή, όταν ακούει τη λέξη «δεν πήρε η ομάδα αδειοδότηση», είναι κάτι που πραγματικά τον πληγώνει αφάνταστα, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ομάδα είχε θέματα σε αυτήν την ιστορία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, το θέμα, ό,τι θέμα είχε όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να πιστεύω και από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, ήταν θέματα οικονομικής φύσεως. Οι λόγοι που δεν πήραμε αδειοδότηση την πρώτη χρονιά, γιατί ήμασταν σαν Τρίγλια, ακόμα Τρίγλια όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε τα χαρτιά, και για να είμαι ειλικρινής, δεν κάναμε εμείς τα χαρτιά για να πάρουμε αδειοδότηση σαν Τρίγλια τότε. Σφάλμα μας, αλλά επειδή θεωρούσαμε ότι ήμασταν ένα μέρος μικρό, το οποίο δεν θα μπορούσε να συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα αυτή την πορεία, είχαν πάρει την απόφαση να μην κάνουμε τα χαρτιά για την αδειοδότηση. Από τη στιγμή που γίναμε Ηρακλής όμως και μετά, έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις για να πάρουμε αυτή την αδειοδότηση. Το θέμα είναι ότι όλα τα χαρτιά γίνανε, οικονομικά η ομάδα ήταν τακτοποιημένη σε όλα της, σύμφωνα με αυτά που ζητούσε η ΕΠΟ για την αδειοδότηση, και δεν υπήρχε πρόβλημα σε κάτι οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο. Βρήκαν ένα τυπικό θέμα ότι μέσα σε μια τριετία η ΠΑΕ δεν μπορεί να αλλάξει το όνομα. Εμείς προσθέσαμε το όνομα Ηρακλής, και επειδή δεν είχαν κλείσει τρία χρόνια από τη δημιουργία της ΠΑΕ, πατήσανε πάνω σε αυτό και δεν μας δώσανε αδειοδότηση. Αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, αν η ονομασία της ομάδος ήταν ΠΑΕ Τρίγλια, παραδείγματος χάρη, η ομάδα θα είχε πάρει αδειοδότηση. Επειδή βάλαμε το Ηρακλής μέσα, και καλά κάναμε και είμαστε περήφανοι που το βάλαμε αυτό το πράγμα, που το κάναμε αυτό το πράγμα, κάποιοι πατήσαν σε αυτό το πράγμα πάνω και είπαν ότι η ομάδα δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση λόγω της αλλαγής του ονόματος. Μάλιστα, όταν έγινε ο ένοχος του φακέλου, μας είχαν πει τότε ότι, ξέρετε, αν η ονομασία που βάζατε δεν ήταν Ηρακλής και ήταν Αριστοτέλης ή οτιδήποτε άλλο,
δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα, θα παίρνουν τα διοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, είχαμε πάρει την απόφαση η ομάδα να γίνει Ηρακλής, όχι μόνο εμείς, όλοι μαζί, έτσι και ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, οι άνθρωποι του Ηρακλή, οι πάντες και εγώ βέβαια μαζί με αυτούς και το χωριό της Τρίγλιας. Οπότε από το διάστημα και μετά, αυτό η ομάδα πρέπει να είναι Ηρακλής. Και να σας πω κάτι. Σε αυτό το θέμα προτιμούμε να είμαστε Ηρακλής, να υπάρχει το όνομα Ηρακλής παρά να έχουμε μια διοδότηση. Να σας ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι όπως μου το θέτετε, καταλαβαίνω ότι δεν θα υπάρξει άλλη χρονιά που η ομάδα δεν θα πάρει αδειοδότηση. Καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Δεν θα υπάρξει. Οικονομικά η ομάδα κοιτάζει να είναι τυπικιά. Μάλιστα. Ωραία. Και να μην έχει οικονομικά θέματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα το εξής. Σήμερα η ομάδα δεν πήρε πάλι την άδεια από την επαγγελματική. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι έχει συμβεί. Ακριβώς. Εμείς, ο λόγος που δεν πήραμε την άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε πρώτη φάση είναι λόγω της εγγυητικής επιστολής. Πέρσι δώσαμε μια εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ύψους 150.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν φέτος δεν ισχύει για τον ΑΒ λόγο, άλλαξε η νομοθεσία. Δεν θέλω να πω για ποιο λόγο άλλαξε. Γιατί μάλλον δεν μπορούσαν, όταν ζητούσαν κατάπτωση της εγγυητικής από διάφορα άλλα σωματεία που είχαν από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, έπρεπε να εκθέσει όλη η επιστολή και έχει μέρος. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσανε πλέον η εγγυητική επιστολή να εκδίδεται από τράπεζα. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτό, έχουμε πάρει εμείς τα χρήματα από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και τα έχουμε καταθέσει σε μια τράπεζα για να βγει η εγγυητική επιστολή. Μόλις πάρουμε την εγγυητική επιστολή, γιατί υπάρχει το αντίκτυπο μας στην τράπεζα των 150.000 ευρώ και κατατεθεί, η ομάδα θα πάρει την αδειοδότηση για τη Super League 2. Αυτό θα έχει συμβεί τη Super League 2. Την ερχόμενη εβδομάδα από ό,τι ξέρουμε, έτσι. Θα έχουν όλα ολοκληρωθεί. Προσπαθούμε να το τελειώσουμε όσο γρήγορα, όσο γίνεται γρήγορα, γιατί και οι τράπεζες δεν είναι ότι καλύτερο. Ναι. Έτσι εδώ μας ζητάνε, τους έχουμε βάλει 150.000 ευρώ στο λογαριασμό και ζητάνε και προσωπικές εγγυήσεις. Μάλιστα. Όλο αυτό το σκηνικό, όλη αυτή η ιστορία με τις αδειοδοτήσεις και τις μη αδειοδοτήσεις και ενώ η ομάδα... Δεν με ενοχλεί. Ναι. Δεν με ενοχλούν αυτά. Εμένα με ενοχλούν άλλα πράγματα. Με ενοχλεί μία μικρή μερίδα του κόσμου που εγώ θεωρώ πολλοί από αυτούς ενδεχομένως ψάχνονται για να βρουν, για να δημιουργήσουν θέμα στην ομάδα, από εκεί που δεν υπάρχει θέμα στην ομάδα, γιατί δόξα τους όλα πάνε καλά με φοιτητές, προσπαθούν να βρουν κάτι για να γκρινιάξουν, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω πού να το αποδώσω αυτό εδώ. Ευτυχώς αυτή η μερίδα είναι πολύ λίγη και δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν καταδείξει κουραστική. Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος, δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργούν ποια είναι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι στην Τρίγλια. Έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Καφτατζόγλου, γιατί εμείς θέλαμε να γίνει στο Καφτατζόγλου και για λόγους εσόδων. Δεν μπορεί να γίνει στο Καφτατζόγλου. Το άλλο γήπεδο που ζητήσαμε ήταν το γήπεδο των Αμπελοκήπων. Δεν μας το δώσαν. Πού έπρεπε να κάνουμε το παιχνίδι, δηλαδή. Να το κάνουμε οπουδήποτε άλλο εκτός από την Τρίγλια. Εξηγήστε μου εσείς γιατί. Η ομάδα έχει πληρώσει αυτή τη στιγμή 200 χιλιάρικα σε πρώην παίχτες για να γίνει Ηρακλής. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη αμαρτία να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι στην Τρίγλια που μας έδωσε την ομάδα της και μπορέσαμε και πλέον συνεχίζουμε και είμαστε πλέον Ηρακλής και συνεχίζουμε να είμαστε Ηρακλής. Είναι τόσο μεγάλο ατόπιμο αυτό πια. Δηλαδή κάποτε, εγώ θα σας το έλεγα και διαφορετικά, κάποτε αυτό το χωριό που έχασε την ομάδα του δεν θα πρέπει να ακουστεί και ένα ευχαριστώ σε αυτό το χωριό. Πρέπει να το τιμωρήσουμε. Ένα φιλικό δεν μπορούν να δουν εκεί πέρα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Νομίζουν ότι από αυτό δηλαδή θα κριθεί αν η ομάδα είναι Ηρακλής ή δεν είναι. Ηρακλής είναι η ομάδα. Δεν αλλάζει αυτό. Να κάνω τώρα μια πολύ πιο, έτσι θα έλεγα, ερώτηση κρίσιμη και για τον κόσμο του Ηρακλή. Επειδή είναι Ηρακλής η ομάδα, όπως είπατε, πέρσι έγινε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε φυσικά την τελευταία στιγμή
ξέραμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ, τα περιθώρια ήταν στενά. Θέλω όμως να το πω με αυτόν τον τρόπο και μετά να σας θέσω και το ερώτημα κατά πόσο εσείς το αντιλαμβάνεστε έτσι. Εμένα, παραδείγματος χάρη, που είμαι ρακλιδέας, όσο και να εκτιμώ, όχι όσο και να εκτιμώ, εκτιμώ αφάνταστα ότι έχετε κάνει, αλλά εμένα σαν ηρακλιδέα, αν το δω κοινικά, με την έννοια της ιστορίας που έχει γράψει αυτή η ομάδα, το να βλέπω τον Ηρακλή να τερματίζει στην 7η θέση με πονάει, με πληγώνει στη Super League 2, όταν εγώ ξέρω ότι για μένα ο Ηρακλής είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα. Θα μου πείτε. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι, Αντώνη. Πρώτα απ' όλα, προσπαθώ εγώ να υπερβώ τις δικές μου τις δυνάμεις. Έτσι. Ποτέ δεν είπα και ποτέ δεν θα το πω ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό το έχω πει πολλές φορές. Ίσως κάποιοι να θέλουν κάποια άλλα πράγματα διαφορετικά. Εγώ εδώ είμαι, πάντα το λέω αυτό εδώ, αν βρεθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική στην ομάδα πρωταθλητισμού ή οτιδήποτε άλλο, ή οτιδήποτε άλλο πολύ καλύτερο από αυτό που μπορώ να δώσω εγώ, έτσι, η πόρτα είναι ανοιχτή πάντα. Εσείς δεν αποτελείτε προοπτική πρωταθλητισμού? Όταν κάνουν τέτοιες συζητήσεις, σίγουρα όχι. Όταν μου κάνουν τέτοιες συζητήσεις σε μένα και τέτοιες ερωτήσεις, σημαίνει ότι δεν πιστεύουν σε αυτό το πράγμα από εμένα. Εγώ τι πρέπει να πω? Πρέπει να πω όχι, ότι ναι μπορώ? Αυτό μπορώ. Έτσι, πιστεύω ότι φέτος έχουμε κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημά μας. Τώρα, εάν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή όχι, θα φανεί. Ναι. Έτσι, έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας όμως πρέπει να αναλογιστεί και το τι κάνει αυτός για την ομάδα. Έτσι, γιατί πλέον κάποτε ο Κέννιντι είχε πει στους Αμερικάνους, μην κοιτάτε λέει τι θα κάνει η Αμερική για εσάς, κοιτάξτε εσείς τι μπορείτε να κάνετε για την Αμερική. Ήρθε η ώρα αυτή και για τον Ηρακλή πλέον. Ωραία, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και το συμμερίζομαι. Θα κάνω όμως ξανά το ερώτημα απλά, εντελώς έτσι θα έλεγα συμπυκνωμένο. Ξαναρωτάω. Για μένα είστε ο άνθρωπος, και το έχω πει και στον αέρα πολλές φορές, είστε ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει τον Ηρακλή στον πρωταθλητισμό. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, εμένα με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό. Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, για να δημιουργηθεί μια ομάδα χρειάζεται χρόνος. Έτσι, το να κάνουμε ένα πυροτέχνημα μέσα σε ένα χρόνο, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να δημιουργήσουμε χρέη πάλι από την αρχή και να διαλύσουμε το οικοδόμημα που πάμε να χτίσουμε. Έτσι, θέλει υπομονή, θέλει τρόπο, θέλει τα πάντα. Νομίζω ότι το πάμε καλά. Εάν όμως υπάρχουν κάποιες άλλες διαφορίες και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι μπορούν να το πάνε καλύτερα, εγώ αυτό θέλω να πω, Αντώνη. Εγώ δεν είμαι κατσομένος από μία θέση εκεί πέρα. Έτσι, αν νομίζει ο κόσμος ή οποιοδήποτε υπάρχει κάποιο κίνημα στον Ηρακλή που νομίζουν ότι μπορούν να το πάνε καλύτερα από εμάς, εδώ είμαστε να τους ακούσουμε και ευχαρίστως να παραλάβουν την ομάδα και να την πάνε στο Θεό, μακάρι, και εμείς να είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι το καταλαβαίνετε και το ξέρετε και μπορεί και να... Το θέμα δεν είναι να το καταλάβω εγώ, το θέμα είναι να το καταλάβουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, το ζήτημα είναι ότι καταλαβαίνετε πως ο κόσμος του Ηρακλή, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και θα πείτε, μα εγώ τι φταίω για όλα αυτά τα χρόνια, και συμφωνώ σε όλο αυτό και το παρεβλέπω, δεν έχετε καμία συμμετοχή, μα απολύτως καμία συμμετοχή, δεν ήσταν καν όλα αυτά τα χρόνια σε καμία από αυτές τις καταστάσεις τις αρρωστημένες που βίωσε ο Ηρακλής, και μάλιστα είστε και η πιο υγιής κατάσταση για μένα τα τελευταία χρόνια. Αλλά θέλω να σας πω πως ο Ηρακλιδέας δεν αντέχει να βλέπει τον ΠΑΟ και τον Άρη να μιλάνε για διεκδίκηση πρωταθλήματος, κυπέλου κτλ. Και ο Ηρακλής να απουσιάζει εντελώς από τη Super League. Δηλαδή, η φυσική του θέση, το ξέρετε και εσείς, ότι στη Super League, και όσο περνάει ο καιρός και η ομάδα δεν κάνει το φυσικό, δηλαδή δεν συμμετέχει εκεί που της αξίζει, αυτό είναι φοβερά ψυχοφθόρο και γενικότερα προκαλεί φθορά. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό είναι ψυχοφθόρο και για μένα. Ναι. Δεν είναι μόνο για τον κόσμο, και για μένα και για τη διοίκηση. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά εδώ πέρα πρέπει να γίνουμε όλοι μια γροθιά και να προχωρήσουμε μαζί. Και να μην ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, έτσι ώστε να γκρινιάσουμε με το παραμικρό. Όχι, κάναμε ένα φιλικό στην Τρίγλια. Σίγουρα φιλικό για μένα, κάναμε. Φιλικό κάναμε, έλεος πια.
Έλεος πια, φιλικό κάναμε. Συμφωνώ σε αυτό μαζί. Η ομάδα θα παίζει στο Καφτατζόγλιο, έχει πληρώσει 200.000 ευρώ πρόστιμα για να μπορέσουμε να βάλουμε το όνομα Ηρακλής. Έλεος πια. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πιάνεται από πουδήποτε, πάντα θα βρίσκει κάπου να πιάνει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα μπορεί να πιαστεί. Το θέμα είναι, εάν νομίζουν ότι υπάρχουν κάποια θετικά και αυτά τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά, να έρθουν δίπλα μας και να προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε αυτά τα αρνητικά όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι ώστε η ομάδα να έχει μια προοπτική. Λένε πολλοί εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να ψήνουμε σουβλάκια και να ζητάμε η ομάδα μας να πάει καλά. Όπου και να παίζει. Ναι. Λένε πολλοί, θα μείνω λίγο ακόμα στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τη χρονιά που έρχεται. Λένε πολλοί ότι όταν θες να ανέβεις στη Super League, δημιουργείς μια ομάδα που έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες προδιαγραφές ομάδα Super League. Εσύ θεωρείτε ότι στον Ηρακλή... Εγώ νομίζω ότι το έχουμε αυτό. Το έχουμε αυτό. Έτσι πιστεύω. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό, ή θα γίνουν και άλλες προσθήκες ή έχουμε ολοκληρώσει το... Ό,τι μας ζητάει ο προπονητής, ό,τι μας ζητάει το προπονητικό team, εκεί που πιστεύει ότι η ομάδα δεν είναι δυνατή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε κάτι. Υπάρχει κάτι ακόμα... Και για το θέμα του Center Four, πιαστήκαν 100 διαφορετικά άτομα, έτσι ψάχναμε και ήταν τελική απόφαση του προπονητή ότι θέλω αυτόν. Διότι μου δίνει αυτό και αυτό το στοιχείο. Δεν θα του πω εγώ, δεν ξέρω εγώ ποιον παίκτη θα φέρω ή τι δεν θα φέρω στην ομάδα. Όσο μεγάλο όνομα και να αυτό, όποιος και να είναι, με κατάλαβες, ναι. Που να μπορέσει να προσφέρει αυτό πρέπει να προσφέρει στην ομάδα. Εγώ έχω μια εμπιστοσύνη στο προπονητικό team το οποίο έχω, τους ανθρώπους στους οποίους τρέχουν την ομάδα και γι' αυτό βρίσκονται αυτοί και αλλιώς δεν τους θέλω. Πάω να κάνω εγώ τον προπονητή που λέει ο λόγος για τον τεχνικό διευθυντή και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνω. Με βάση λοιπόν τα θέλω του προπονητή που σίγουρα σας τα θέτει, συζητάτε κάθε μέρα μαζί, υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να γίνει για να πούμε ότι το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο για τη δεδομένη χρονική στιγμή? Θα φανεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε κάποιους τραυματισμούς στα center back, υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα center back. Αυτό θα φανεί. Θα γίνει μια συζήτηση αύριο με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Μανόλογρου. Και αν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει θέμα με τους τραυματισμούς, θα γίνει μια προσθήκη ενός στόπερ ακόμη. Να ρωτήσω κάτι στο θέμα του center forward, μπορείτε λίγο μόνο για αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα ήταν που ταλάνισε τον Ηρακλή περισσότερο στο μεταγραφικό κομμάτι. Τι ακριβώς. Πώς πήγε αυτή η ιστορία, δηλαδή, ας πούμε, με το Βέλιο έγινε συζήτηση κάποια στιγμή στο θέμα αυτό? Υπήρχε σκέψη να έρθει ο Βέλιος? Ισχύει αυτό που ακούσαμε πολλές φορές ότι έγιναν συζητήσεις με το Βέλιο και απλά δεν καταλήξανε? Κοίταξε. Έγιναν συζητήσεις όταν γίνανε. Τώρα, το γιατί το ένα, γιατί δεν ήρθε ο άλλος, δεν θέλω να περιτάψω στο δράμα. Ο Βέλιος είναι ένα παιδί που είναι Ηρακλής. Έτσι, πήρε και αυτός τις αποφάσεις του, εμείς τις δικές μας. Είναι πάντα μαζί μας, μας στηρίζει και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Εμείς διαλέξαμε αυτόν που διαλέξαμε, όχι εμείς. Ο προπονητής. Όχι εγώ δηλαδή, ναι. Το τεχνικό team. Ναι. Τώρα, για τον λόγο τον οποίο το διάλεξε, αυτός γνωρίζει. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι παραπάνω για κάποιον άλλον που δεν είναι στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Μια ακόμα ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που είχε ακουστεί κάποια στιγμή, έτσι απλά φιλολογικά, ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρει και για τον Μπρούνο Γκάμα, είναι αλήθεια? Έγινε και εκεί κάποια κρούση? Κοιτάξτε, έρχεται ο καθένας κάποια στιγμή και μας κάνει κάποιες συζητήσεις. Μας είπανε κάποτε ότι αν κάνεις μία πρόταση στον Μπρούνο Γκάμα, ενδεχομένως να πει. Αυτό ούτε καν μιλήσαμε. Ούτε καν μιλήσατε. Δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να πεις ότι μιλήσαμε με τον Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Ο παίκτης που ήρθε, ο συγκεκριμένος, ο Σέρβος, ο Φόρμπι, είπατε ότι ήταν επιλογή του τεχνικού team. Θεωρείτε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει μέσα στο γήπεδο, να παίξει το ρόλο του ηγέτη, να ηγηθεί της επίθεσης της ομάδας και να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές? Έχει αυτή την ποιότητα, έχει αυτή την εμπειρία, έχει αυτές τις δυνατότητες? Από ό,τι μου λέει το προπονητικό team, ναι. Ναι. Μάλιστα.
Ωραία. Εγώ παίζω για αλεύρι, Αντώνη, να σου πω. Ξέρω, για αλεύρι να σου πω. Το ζήτημα είναι να πλάσουμε και τον Ηράκλειο έτσι ώστε να κάνει μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Εντάξει. Γι' αυτό παίρνει άτομα τα οποία πιστεύει ότι γνωρίζουν τη δουλειά. Και κάνουν αυτοί αυτό το πράγμα. Πάμε να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν θα πω πολλά. Εγώ δεν θα κάνω καν ερώτηση. Θα σας πω ένα ονοματεπώνυμο και θα μου πείτε από εκεί πέρα την ουσία του τι συμβαίνει, γιατί ο κόσμος του Ηράκλειου θέλει να ξέρει. Τον Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Τον Παπαδόπουλος είναι άτομο που βοηθάει την ομάδα από πέρσι. Να μην δεχτούμε μια βοήθεια. Αναγνώρισε τα λάθη τα οποία έκανε. Έτσι. Ποτέ δεν είπε ότι δεν τα έκανε. Και μάλιστα είπε ότι είναι μεγάλα τα λάθη. Αλλά προ τιμή του τουλάχιστον βοηθάει την ομάδα. Δεν υπάρχουν άλλοι καλοί που περάσανε, κάνανε κακό στην ομάδα, πρώην πρόεδρε εννοώ, σηκωθήκαν, φύγανε και δεν ξαναπατήσανε πίσω. Τουλάχιστον αυτό ο άνθρωπο έχει γυρίσει και προσπαθεί να αναγεννήσει τον Ηρακλή για να το φέρει εκεί που του αρμόζει. Είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα. Το αν είναι κακό ή καλό, το κρίνετε εσεί, εσεί είστε ο μεγαλομέτωχο. Ναι, ναι, όχι, ρωτάω, είναι τόσο κακό. Είναι τόσο κακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτό θέλω να πω, αυτή τη στιγμή. Η λειτουργία της ομάδος δεν αλλάζει κάτι από αυτό που έκανε πέρσι. Συνεχίζουμε να το λειτουργούμε έτσι όπως το λειτουργούσαμε, και να κάνουμε αυτά που κάναμε. Τώρα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθάει και αυτός οικονομικά. Έτσι, για να πάει η ομάδα εκεί που πρέπει να πάει. Εμείς τι να πούμε, όχι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει, πρέπει να έχουμε και λίγο... Να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι για το τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλιώς μπορούμε να φέρουμε τον Bill Gates εδώ πέρα να τρέξει την ομάδα και να πάει και πρέπει να την πάει. Δεν μου λέτε με την παρουσία του κυρίου Παπαδόπουλου στα διοικητικά, που είναι ένας, ουσιαστικά με τον τρόπο του και αυτός ένας επενδυτής. Αυτό αλλάζει πολύ τα δεδομένα για την οικονομική δυναμική της ομάδας ή είναι απλά Σίγουρα την αλλάζει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όταν η ομάδα κάνει ένα μπάτζετ που κάνει αυτή τη στιγμή, είναι από τις ομάδες οι οποίες χρωστάνε ελάχιστα από το περσινό μπάτζετ το οποίο έχουν. Δηλαδή, φέτος η ομάδα έχει κάνει προετοιμασία, έχει πληρώσει προκαταβόλες σε καινούργιους παίκτες, έχει κάνει τα πάντα, έχει περάσει η περσινή χρονιά ολόκληρη. Δεν έχουμε λάβει τα λεφτά του χρηστοστοιχήματος τα οποία ήταν να μας δώσουν. Δεν έχουμε λάβει πολλά πράγματα ακόμα τηλεοπτικά από περσινές. Από την περσινή χρονιά τίποτα και η ομάδα χρωστάει ζήτημα να χρωστάει 30-40 χιλιάρια συνολικά από όλο το περσινό μπάτζετ το οποίο είχε. Αυτά δεν είναι χρήματα λοιπόν. Ναι. Οπωσδήποτε όπως καταλαβαίνεις, αλλά υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν ακούγονται. Το ξέρω, εγώ αυτό το ξέρω καλά, το ότι είστε από τις λίγες ομάδες που είναι συνεπέστατες, από τις λίγες ΠΑΕ που είναι συνεπές σε αυτήν την κατηγορία, είστε από τις πιο νοικοκυρεμένες ΠΑΕ. Να ρωτήσω όμως εδώ πέρα, το budget της ομάδας θεωρείτε ότι είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας? Γιατί είχατε, και λίγο να το εξηγήσουμε στον κόσμο, είχατε πει για 1,5 εκατομμύριο budget. Μπορείτε λίγο να αποσαφηνίσετε τι εννοούσατε, γιατί πολλοί παρεξηγούν και λένε πού είναι το 1,5 εκατομμύριο και αν ήταν 1,5 εκατομμύριο γιατί δεν πήρε η ομάδα παιχταράδες και διάφορα τέτοια. Το 1,5 εκατομμύριο δεν είναι μόνο παίχτες. Α, μπράβο, εξηγήστε το λίγο αυτό. Δεν είναι μόνο παίχτες. Μια χρονιά δεν είναι μόνο οι παίχτες που παίρνεις και πληρώνεις. Έχει μέσα ΙΚΑ. Έχει μέσα προπονητικά team. Έχει ηματισμό, έχει ταξίδια, έχει συντηρήσεις γηπέδων, έχει ΔΕΗ, έχει να πληρώνεις το Καφτατζόγλιο, έχει να πληρώνεις διαιτητή. Ένα σκασμό πράγματα. Ναι. Ναι, ναι, το καταλάβαινα. Γι' αυτό έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι 1,5 εκατομμύριο σημαίνει 1,5 εκατομμύριο για μεταγραφές, ας πούμε, και δεν είναι τα πράγματα έτσι. Σαφώς και δεν είναι έτσι. Πάνε πάρε ένα αυτοκίνητο. Άμα δεν έχεις να βάλεις βενζίνη μέσα, πώς θα δουλέψεις? Με τον κύριο Παπαδόπουλο, ποια είναι η τελική συμφωνία? Είναι κάτι που μπορείτε να μας το πείτε, είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει για την ώρα? Όχι, δεν είναι ακόμα κάτι το δεδομένο. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, δεν υπογράφει. Ναι, υπάρχουν συζητήσεις, ναι, ότι δεν υπάρχει. Αν όλα εξελιχθούν, που λογικά θα εξελιχθούν ομαλά, θα υπάρχουν και διοικητικές ανακατατάξεις, θα μπουν και κάποιοι άνθρωποι από την πλευρά του κυρίου. Αυτό θα φανεί του χρόνου το καλοκαίρι. Αν υπάρχει τέτοια διάθεση και από το μέρος το δικό μου και από το μέρος το δικό. Να ρωτήσω τώρα το επόμενο λογικά όνομα που προκύπτει στο τραπέζι, Σακίεβιτς. Τίποτα ακόμα. Με το Σακίεβιτς, ποια ακριβώς είναι, δηλαδή όταν ακούσατε για πρώτη φορά το όνομα Σακίεβιτς, πώς το ακούσατε, δηλαδή τι σας κοίταξε, υπόσχεται? Εγώ τον έψαξα τον άνθρωπο, είδα. Εντάξει, έχει μια ιστορία. Εντάξει, από εκεί και πέρα
εγώ ζήτησα να γίνει μια επαφή. Δεν μπορεί να συνεργαστώ με ένα άτομο οικονομικά, με οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το δω. Χωρίς να βρεθούμε, χωρίς να μιλήσουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι, η λογική τελικά, τι είδους συνεργασία προτάθηκε από τον κύριο Παδόπουλο με τον κύριο Σακεύης, να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς, ποιος θα είναι ο ρόλος του κύριου Σακεύη. Θα είναι, θα είναι... Όχι, όχι, ήταν να έρθει να πληρωθεί από τον Ηρακλή. Να πληρωθεί και να, ναι, να πληρωθεί από τον Ηρακλή και να φέρει έσοδα στον Ηρακλή τέτοια, έτσι ώστε να μπορείς να το κάνει τον Ηρακλή μεγάλο. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτό το πράγμα, αλλά θα έπρεπε να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο όταν είναι να τον πληρώσω και να τον πληρώσω ένα σοβαρό ποσό. Έτσι. Να μιλήσω, να δω τι είναι αυτό που μπορεί να μου προσφέρει. Και τι είναι αυτό που μπορούμε να το προσφέρουμε και εμείς στον Ηρακλή. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής του δίνει. Πώς να σου το πω, τα. Τα ηχέγγυα για να πετύχει αυτό που θέλει. Ναι, όχι τα ηχέγγυα. Εγώ θα έλεγα την πλατφόρμα που να μπορεί να δουλέψει έτσι ώστε να φέρει αυτά τα έσοδα που πρέπει να φέρει και να κάνει όλα αυτά που είναι να κάνει. Σας παρουσιάστηκε κάποιο business plan, σας παρουσιάστηκε κάτι? Εντάξει, τώρα παρουσιάστηκε από μακριά όμως. Από μακριά δεν γίνονται οι δουλειές. Ναι. Εσείς το πιστέψετε, αυτό, ό,τι ακούσατε, ό,τι σας μεταφέρθηκε? Κοίταξε, τον άνθρωπο το ξέρω, έχει ένα ρεζουμέ πολύ, δεν το ξέρω. Επειδή είχα κάνει Αμερική και εγώ, είναι γνωστός, δεν είναι άγνωστος. Έχει ένα μεγάλο, ένα πολύ καλό ρεζουμέ. Έχει, εντάξει, έχει πολλά πράγματα υπέρ. Αλλά εντάξει, δεν πάβει. Αυτό δεν, από μόνο του δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προσωπικές επαφές να δούμε τι κάνουμε. Δεν πατάμε πονόπλευρες πλέον, Αντώνη. Ο Ηρακλής έχει πληρώσει πολύ αυτές, πολύ ακριβά. Κατανοώ. Και προσπαθούμε να μην πατήσουμε τέτοιες πονόπλευρες. Πέραν του κυρίου τον Παπαδόπουλου, άλλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, έχουν δείξει ενδιαφέρον να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια? Όχι, κανείς? Όχι. Κανένας. Κάποια μέσα έχουν παρουσιάσει κάποια συνάντηση στη Χαλκιδική με τον κύριο Σαρκεχαγιά, ένα ιστορικό παράγοντα του Ηρακλή. Εντάξει, μιλήσαμε με τον κύριο Σαρκεχαγιά. Έτυχε με, βρεθήκαμε μαζί με τον Λάζαρο τον Καλαϊτζίδη. Ήταν και, επειδή όπως είπα, εμένα η γυναίκα μου, η σύζυγός μου είναι Ελληνοαμερικάνα, ήταν μαζί μας και ο Μπατζανάκης. Τον οποίο Μπατζανάκη σας κάποιοι παρουσιάσαν ως τον νέο υποψήφιο παθητή. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν θα δει. Είναι καλά οικονομικά ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω η διοίκηση. Ωραία. Εντάξει. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι άλλο. Γενικότερα, έχετε εισπράξει από τους Ηρακλειδείς παράγοντες κάποιο ενδιαφέρον ότι θα ήθελαν να βοηθήσουν σε μια μελλοντική στιγμή, τέλος πάντων, ότι τέλος πάντων θέλουν? Εντάξει, νομίζω πως με τον χρόνο αυτό θα γίνει. Ίσως εγώ βιάζομαι παραπάνω από αυτό που πρέπει, γιατί με ενδιαφέρει να ανεβάσουμε την ομάδα, να την πάμε την ομάδα εκεί που πρέπει να την πάμε, πιο, όπως λες εσύ, άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και αυτό, καμιά φορά βγαίνω, γκρινιάζω και μου λένε ότι ξέρεις τι, γκρινιάζει, λέει το ένα, λέει το άλλο. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Το κάνω γιατί θέλω η ομάδα όντως να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά για να πάει η ομάδα κάπου, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να δουλεύουμε για αυτό το πράγμα. Όλοι, οι πάντες. Να έχουμε ένα κοινό σκοπό. Και να μην ψαχνόμαστε να βρούμε κάτι για να πούμε και να μας θέει το ένα, μας θέει το άλλο. Ναι. Εδώ τώρα το... Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, ειλικρινά το μιλάω, μειώνουμε τον Ηρακλή όταν ασχολούμαστε με την Τρίγκα. Γιατί παίξαμε ένα φιλικό στην Τρίγκα. Ηρακλή είναι αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ίσως να μην σας αρέσει η ερώτηση, αλλά εγώ θα τη θέσω γιατί ξέρω ότι μαζί μιλάμε ειλικρινά. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι για την κατηγορία του Super League 2 ένα τεράστιο μέγεθος. Δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΑΕΚ, δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες ομάδες στην κατηγορία. Και θέλω να πω ότι ένα τόσο μεγάλο μέγεθος, που σαφώς και έχει και μια δυναμική που δίνει άλλο αέρα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι αντίπαλοι και πόσοι αντίπαλοι μπορεί να είναι ανταγωνιστές ενός Ηρακλή. Πόσο μεγάλος μπορεί να σου πω κάτι? Ναι, δηλαδή μαζί σου είναι, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Όντως είναι. Ποτέ δεν θα πω ότι δεν είναι. Όντως είναι. Δεν θέλω να μιλήσω την ιστορία άλλων ομάδων, αλλά η αναγέννηση Καρδίτσας, πει ο Πασεραϊκός. Γενικά όλες αυτές οι ομάδες είναι ιστορικές, αλλά δεν μπορούν να σταθούν. Ναι.
Ναι, να σου πω κάτι. Πρέπει να δούμε κάτι το γενικότερο. Έτσι. Δεν θέλω τώρα να βγαίνω στο ραδιόφωνο για να λέω οτιδήποτε πλέον. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν και να διορθωθούν. Εάν θυμάστε καλά, Αντώνη, εγώ όταν έγινε η συμφωνία πέρσι το καλοκαίρι, δεν ήμουνα για να συνεχίσω την ομάδα εδώ. Εγώ ήταν για να την παραδώσω σε κάποιους από το δυνατή, οι οποίοι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν αυτό το όραμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ναι. Και έτσι αναγκάστηκα. Έτσι, και έτσι αναγκάστηκα να βγω εγώ μπροστά. Αυτό που είπατε τώρα. Εάν το θυμάστε αυτό. Πάρα πολύ λοιπόν, καλά. Όταν ο κόσμος του Ηρακλή, λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, δεν πρέπει να μιλάμε πλέον για αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος πρέπει να αναρωτιέται και για αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν βρέθηκαν κάποιοι να πάρουν μια ομάδα σχεδόν τζάμπα και να την κάνουν να μεγαλουργήσει. Στο γιατί απάντηση που έχετε εσείς ποια είναι. Έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχω κάποια άτομα που πολεμάνε μαζί μου, είναι Ηρακλειδείς. Σέβονται αυτή την ομάδα, την τιμάνε. Πονάνε για αυτήν και μαζί με αυτούς πονάω κι εγώ. Και πρέπει να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατή. Αυτό συνέβη. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή να σε κάνω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι δυνατόν στην ομάδα όταν εγώ για τον ΑΒΒ λόγο δεν μπορώ να είμαι πρόεδρος στον Ηρακλή. Ναι. Γιατί είμαι στην εταιρεία μου, είμαι πρόεδρος στην εταιρεία μου, δεν μπορώ να είμαι και πρόεδρος στον Ηρακλή. Τι ζήτησα πέρσι. Να μπει μπροστά ένας άνθρωπος του Ηρακλή. Ένας άνθρωπος του Ηρακλή να γίνει πρόεδρος. Ναι. Ένας Ηρακλειδέας. Είναι δυνατόν να έχω τον πρόεδρο της Πυρίας ακόμα στην ομάδα. Δεν είναι από δικιά μου επιλογή αυτό. Σε αυτό έχει γίνει κάποια... Υπάρχει κάποια εξέλιξη. 100 συζητήσεις και φέτος πάλι, ξανά. Παιδιά, ένα γνήσιο Ηρακλειδέα, να πάμε μαζί του μπροστά. Αυτό που είχατε πει, συνάδει με αυτά που λέτε τώρα, αυτό που είχατε πει κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό σε συνέντευξη τύπου, ότι ο Ηρακλής έχει τον δικό του ηλίθιο και αυτό είμαι εγώ που είχατε πει, μπορείτε λίγο να το εξηγήσετε. Ναι, βέβαια. Γιατί μέχρι στιγμής αυτός που πληρώνει είμαι εγώ, τα περισσότερα τουλάχιστον. Και σε ένα βαθμό το. Όταν μου λένε για επενδυτές και τέτοια, φέρτε τους. Κάποιοι, και δεν αναφέρομαι τώρα στον κόσμο του Ηρακλή σε αυτό το θέμα, μιλάω για κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Εάν νομίζει ότι υπάρχει κάποιος Μαρινάκης, Μελισσανίδης, οποιοσδήποτε, ο οποίος μπορεί να αφήσει τον Ηρακλή, ποιος είπε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έχει ανάγκη από επενδυτές. Τα λόγια όλοι έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι τι υπάρχει και με τι δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το να φέρουμε κάποιους δίθεν επενδυτές, όπως γίνανε πριν από 3, 4, 5, 7 χρόνια, δεν ξέρω εγώ 10, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν ασχολιόμουν και τόσο πολύ για να τα γνωρίζω. Και να φέρουμε την κατάσταση του Ηρακλή πάλι εκεί που ήτανε, της καινούργιας ομάδος εκεί που ήτανε, αυτό είναι καλό. Όχι, σαφώς εγώ. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Αυτό εννοούσα όταν είπα ο Ηρακλής έχει ηλίθιο και αυτό είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μαθαίνω συνεχώς ότι μπαίνουν οι βάσεις για κάτι σοβαρό και κάτι σταθερό. Ακούω ότι γίνονται συνεχώς έργα εκεί στο χώρο της Μίκρας. Θεωρώ ότι όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι των γραφείων, η κατάσταση εξελίσσεται ώστε ο Ηρακλής να είναι μια ΠΑΗ η οποία έχει μια πλήρη οργάνωση και αυτά ειλικρινά για μένα μετράνε πάρα πολύ. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω. Η δική σας οπτική ποια είναι, ότι ξεκινάμε από αυτά τα βασικά και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα, δεν είναι για σας το α και το ω το να μπουν αυτές οι βάσεις? Το λάθος που γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ έγινε και τώρα ήταν ότι κοιτάζουμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι και δεν κοιτάζουμε όλα τα άλλα. Μέσα στη φτώχεια μας λοιπόν, σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, στο να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας όσο πιο δυνατό είναι το αγωνιστικό κομμάτι, παραμελούμε το να φτιάξουμε όλα τα άλλα πράγματα.
που δυστυχώς όμως αυτά θα έπρεπε να είναι τα πρώτα που φτιάχνουν. Δηλαδή το να οργανωστεί μια διοίκηση, να οργανωθεί να οργανωθούν τα γραφεία με στελέχη τέτοια, έτσι ώστε να μπορούν, γιατί με έχεις ακούσει πολλές φορές να γκρινιάζω ότι ξέρεις για τα έσοδα που έχει η ομάδα. Δεν φταίει μόνο ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Έτσι φταίμε και εμείς. Φταίω και εγώ. Δεν το συζητάω. Γιατί κανένας δεν έρθει από μόνος του να σου πει, ξέρεις τι, πάρε αυτή τη βοήθεια ή πάρε το ένα ή πάρε το άλλο. Πρέπει να το διεκδικήσεις και εσύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν δεν έχεις οργανώσει κάποια στελέχη έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτό το πράγμα, να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς αυτή τη δύναμη του κόσμου του Ηρακλή, αυτή τη δύναμη αυτής της ομάδας, είναι αναμενόμενο να μην έχεις τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Λοιπόν, στην προσπάθειά μας για να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό τμήμα πιο δυνατό, κάναμε εκπτώσεις σε αυτό το τομέα, που θεωρώ ότι ήταν λάθος. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε και πιστεύω θα το διορθώσουμε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για τον προπονητή. Κώστας Γεωργιάδης, ένας άνθρωπος που τον ξέρω από χρόνια από εσάς, ότι τον έχετε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό, τον εμπιστεύεστε πραγματικά. Ξέρω ότι είναι Ηρακλής, ξέρω ότι είναι δουλευταράς. Τι παραπάνω περιμένουμε να δούμε φέτος, που δεν ξέρουμε και θα το δούμε φέτος, τι είναι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω από τον Κώστα είναι ότι είναι ένα άτομο το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Ξέρω τα υπέρ του, ξέρω και αν έχει κάποια ανοιχτά, ποια είναι αυτά τα ανοιχτά. Προσπαθούμε να τα δουλεύουμε πάντα μαζί. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν προπονητή που, αν δεν είναι ο καλύτερος, είναι από τους καλύτερους του Super League 2. Για εμένα, κατά την ταπεινή άποψη τη δικιά μου, έτσι. Από εκεί και πέρα, να δούμε πώς θα πάει τα πράγματα. Ρωτάει ένας ακροατής, τώρα θα περάσω λίγο να κάνω και ερωτήσεις των ακροατών σε ping-pong, γιατί τους είπα ότι μπορούν να στέλνουν κάποια ερωτήματα με Messenger. Ναι. Ρωτάει ένας ακροατής, πώς φαντάζεστε, λέει, κύριε Ευγενίου, τον Ηρακλή μας με κεφαλαία, το γράφει σας, θεωρεί πλέον κομμάτι του Ηρακλή. Μπορείτε, λέει, να σηκώσετε το φορτίο και να οδηγήσετε το καράβι ψηλά? Κοιτάξτε, εγώ τον Ηρακλή το φαντάζομαι εκεί που το φαντάζεται όλοι. Τη Super League 1 και να πρωταγωνιστεί. Έτσι. Τώρα, αν μπορώ εγώ ή όχι. Δεν θέλω να είμαι εγωιστής και να πω ναι, ούτε βέβαια θα πω και όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατό. Τώρα από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει και από μένα η επιθυμία να υπάρχει κάτι ακόμα πιο δυνατό. Μακάρι να βγει αυτό το πράγμα. Τώρα το να πω εγώ ότι ξέρεις τι, θα βγάλω τον Ηρακλή πρωταθλητή της Super League 1, δεν φτάνω σε αυτό το σημείο. Ένας άλλος φίλος γιατί δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολλά τα πράγματα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι, πρόεδρε, λέει, ακούγεστε λίγο πικραμένος από κάποιους Ηρακλητές. Όχι, πικραμένος δεν είμαι από κάποιους. Ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια, είναι μαζί και αγκαλιάσει και είναι μαζί μας. Απλώς θέλω να τους πω ότι, ξέρετε, βγάλτε τη μιζέρια από πάνω σας. Δεν μπορείτε να ασχολείστε με ένα χωριό Λιτρίλια. Δεν μπορείτε να ασχολείστε με αν βγει κάτι αρνητικό, παραδείγματος χάρη. Δεν πήρε αδειοδότηση για τη Super League 2 ο Ηρακλής, που βγάζουν κάποιοι γιατί έτσι θέλουν να το βγάλουν. Χωρίς να ξέρετε γιατί, και κατευθείαν να μας κάνει η μιζέρια. Βγάλτε το αυτό πάνω σας. Κοιτάξτε πράγματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτή την ομάδα. Έτσι, εμένα πιο πολύ με πονάει αν η ομάδα δεν θα παίρνει αδειοδότηση για τη Super League 2. Εγώ χάνω οικονομικά. Σε μια Super League 2 που γενικότερα ακούμε πολλά και διάφορα αρνητικά. Εντάξει, εδώ τώρα δηλαδή, να σας πω κάτι, βγάλα για τον Ηρακλή δίθεν αυτό το πράγμα. Και σας είπα για αυτό λόγω της εγκυητικής επιστολής, τα λεφτά υπάρχουν, είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα. Ενώ ακόμα δεν έχουμε βγάλει ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στη Super League 2. Με καταλαβαίνει. Ναι. Οπότε, γι' αυτό λέω, εγώ δηλαδή από μια μικρή μερίδα, πολύ λίγους ανθρώπους, διώξε τη μιζέρια από πάνω σας. Ηρακλής είστε πλέον. Ένας ακροατής λέει ότι σε κάποια άλλη αναφορά είχατε πει ότι αν δεν ονομάζαμε την ομάδα Ηρακλή και τη λέγαμε Αριστοτέλη, θα έπαιρνα αδειοδότηση. Άρα... Μας το είπαν αυτό, ναι. Μας το είπαν στο συμβούλιο όταν έγινε για να πάρουμε την αδειοδότηση για τις μεταγραφές. Άρα, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, με την ΕΠΟ να υπάρχει εμπάθεια απέναντι στον Ηρακλή,
Πώς ακριβώς λέει θα καταφέρουμε να ανέβουμε κατηγορία? Με το να έχουμε καλή ομάδα που την έχουμε. Πιστεύετε ότι... Αυτή τη στιγμή, άκου να σου πω τι γίνεται, Αντώνη. Αυτή τη στιγμή μαλώνει ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρος της Super League 1 με την ΕΠΟ. Και την πληρώνουν τα βατράχια που λέει ο λόγος. Μάλλον τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Ναι. Λέει ένας φίλος του Ηρακλή, πρόεδρε, λέει, ξανακάνε τον Ηρακλή μεγάλο, μόνο κέρδος θα έχεις. Ο κόσμος, αν δει σπουδαίες κινήσεις, θα στηρίξει την προσπάθεια και θέλουμε να πιστέψουμε, λέει, ότι είσαι αυτός που θα μας ξαναφέρει τις εποχές του Χατζηπαναγή και του Κοφίδη. Δεν ξέρω. Μπορούμε... Αντώνη, κοίταξε. Αυτές ήταν εποχές, μακάρι. Ο πρώτος το θέλει εγώ. Έτσι. Αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι μετρημένος σε αυτά που λέω. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατότητας από εμάς, θα γίνει. Έτσι. Αλλά οι δικές μας οι δυνατότητες, το λέω για να μην δημιουργώ εσφαλμένες εντυπώσεις. Είναι περιορισμένες. Σε κάθερα πράγματα. Πώς μπορεί η ομάδα να γίνει δυνατή όσο υπάρχει ο Ευγενίου σαν πρόεδρος της ομάδας? Μέσα από τον κόσμο της, μέσα από τη δύναμη του κόσμου τους, έτσι, και μέσα από μια σωστή διαχείριση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ομάδα δυνατή. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα γίνει ποτέ δυνατή. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τρελά κεφάλαια, μπορούν να τα ξοδεύσουν για τον άλλο ή β' λόγο που αυτοί θα γνωρίζουν, έτσι, και να κάνουν την ομάδα να φέρουν επέκτες αυτούς που είναι να φέρουν. Τώρα, εάν αυτό είναι καλό, δεν το γνωρίζω εγώ. Αυτό ο κόσμος θα μπορεί να το κρίνει. Ένας ακροατής λέει, με βάση αυτά που λέτε, κύριε Ευγενή, λέει, και ακούω τόση ώρα, όταν πήρατε, λέει, την απόφαση να ασχοληθείτε με τον Ηρακλή, σίγουρα αντιληφθήκατε πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος και τι κινδύνους κρύβει. Στη μέχρι τώρα πορεία, είστε ευχαριστημένος, λέει, τη συμπαράσταση του κόσμου του Ηρακλή, ή είστε αντίθετα απογοητευμένος? Όχι, είμαι ευχαριστημένος. Μπορεί να, καμιά φορά στο παράπονο μου να λέω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένος. Είμαι ευχαριστημένος. Γιατί. Να σας πω κάτι, μπορεί να λέω αυτά που λέω, αλλά έχω εισπράξει και πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τα διαρκείας και, και γενικότερα τη συμπαράσταση, λαμβάνετε αυτό που θα... Τέλος πάντων, αυτό θα προσδοκούσατε, να το πω έτσι. Κοίταξε, δεν έχουμε φτάσει στα διαρκείας και πρέπει να φτάσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά είπα κάτι προηγουμένως, ότι δεν έχουμε κάνει και εμείς τις κινήσεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Yeah. Όταν αναφέρθηκα στο διοικητικό κομμάτι της ομάδας, με κατάλαβες, στη στελέχωση της ομάδας. Οπότε δεν μπορώ να το ρίξω αυτό αποκλειστικά και μόνο στον κόσμο. Ναι. Ρωτάει ένας φίλος, χορηγίες από Ηρακλειδής βλέπετε να υπάρχουν ή τέλος πάντων να είναι εν δυνάμει πιθανές κάποιες χορηγίες από Ηρακλειδής επιχειρηματίες? Όχι ιδιαίτερα πολλές. Δεν βλέπετε. Δεν είναι ιδιαίτερα πολλές. Η σχέση με το Γάμα Σίγμα Ηρακλής? Τέλεια. Τέλεια, ε. Ναι, τέλεια. Τέλεια. Να είναι καλά ο Φώτης ο Θεός. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής είναι πολύ τυχερός που τον έχει. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Και να είναι καλά, τίποτα άλλο. Αυτό που για το γήπεδο λίγο θέλω και μετά σε λιγάκι θα κλείσουμε, σε κουράζω άλλο με το γήπεδο. Αυτό που λέει ο κύριος Θεός σε όλους τους τόνους είναι ότι ο Ηρακλής θα φτιάξει πρώτος γήπεδο. Και επειδή ξέρω ότι και εσύ έχετε ασχοληθεί με την όλη ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλλωστε είσαι ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, της ομάδας που θα παίζει αυτό το γήπεδο, έχετε και εσείς την εντύπωση, την πεποίθηση ότι το γήπεδο του Ηρακλή θα γίνει και θα γίνει σύντομα? Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει. Το πόσο σύντομα θα γίνει δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Και είναι κάτι το οποίο εγώ δεν ασχολούμαι προσωπικά. Γιατί δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι που ανήκει στο Γάμα Σίγμα. Και προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο επικουρική, πιο τυπικό... ας πούμε, ναι, ναι, ακριβώς. Επικουρική συμμετοχή. Ναι, ναι, όταν κάτι δεν είναι δικό σου, δεν μπορείς να πεις εσύ να πας να πεις ότι θέλω αυτό ή θέλω εκείνο ή θέλω το άλλο. Ναι, αλλά αν τα προηγούμενα χρόνια ο Ηρακλής Super League και είστε εσείς ο πρόεδρος του, ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, θα το απολαύσετε αυτό το. Το σίγουρα δεν το συζητάω. Κοίταξε ότι είναι πόθος μας, είναι πόθος μας. Δεν το συζητάω. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και τώρα μια ερώτηση λίγο πιο, θα έλεγα, ουσιαστική. Επ' αυτού πάλι έχει μια προέκταση.
Η δική σας θέση για την ενδεχόμενη, ξέρω ότι δεν είστε που αποφασίζετε, τη δική σας θέση θέλω. Η δική σας γνώμη για την ενδεχόμενη έλευση του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, υπό τη λογική ότι θα ξεκινήσει να φτιάχνει κάποια στιγμή τη νέα Τούμπα. Ποια είναι η θέση σας πάνω στο θέμα, πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίζετε, είστε θετικό? Εγώ το θεωρώ το Καφτατζόγλιο ότι είναι ανέκαθεν ήταν η φυσική έδρα του Ηρακλή. Πέσει μέχρι να κάνει ο Ηρακλή στο γήπεδο του. Τώρα, το ότι θέλουμε να το έχουμε μόνοι μας, θέλουμε να το έχουμε μόνοι μας. Αν μπορούμε ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν πάει να είναι ένα κρατικό γήπεδο. Εσείς δηλαδή θα κάνετε προσπάθειες να αποτραπεί η ενδεχόμενη έλευση του ΠΑΟΚ, αν αυτό είναι εφικτό? Οι προσπάθειες που θα κάνουμε είναι να διασφαλιστεί πρώτα απ' όλα ο Ηρακλής. Ότι ο Ηρακλής θα είναι εκεί, πάντα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, αν υπάρχει κάποια άλλη λύση για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είμαι εγώ νομίζω ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να προτείνει αυτό το πράγμα. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση θα ανοίξει σύντομα ή ελπίζετε ότι θα πάει λίγο πίσω στις καλένδες του χρόνου? Δεν με φαίνει σε δύσκολη θέση και δεν γνωρίζω. Δεν θέλει να απαντήσει. Εντάξει. Με τι να πω τώρα. Ναι, εντάξει. Μια άλλη ερώτηση. Κάποια στιγμή σας είχα παρακαλέσει μετά και από παράκληση ακροατών και δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να το κάνετε. Μπορεί να είναι και μια ιδέα σημαντική, μια ιδέα μπορεί να είναι εντελώς μη δόκιμη. Σας είχα πει, αν σας ενδιαφέρει και αν είχατε σκεφτεί να επικοινωνήσετε με τον κύριο Καρυπίδη και να γίνει ένα φιλικό των δύο αυτών ιστορικών συλλόγων, του Ηρακλή και του Άρη, των φοβερά ιστορικών συλλόγων, και προς τιμήν του αδικοχαμένου Άλκη Καμπάνα. Πώς έχετε μιλήσει? Κοίταξε. Τώρα, ένα φιλικό με τον Άρη έχει γίνει μια συζήτηση για να γίνει. Mm. Έτσι. Τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει δεν μπορώ να πω ακόμα, δεν γνωρίζω. Έχει γίνει μια καταρχήν συζήτηση με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Καρυπίδη, γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις, και υπάρχει η θέληση να γίνει ένας φιλικός γύρω στις 21-22 Σεπτεμβρίου με το καλό στο Καφτατζόγλιο. Ναι, αυτό το ξέραμε, πολύ καλή. Προσπαθούμε όταν θα είναι 100% θα ανακοινωθεί κιόλας αυτό. Η σχέση σας με τους παράγοντες των δύο άλλων ομάδων των μεγάλων της πόλης, ΠΑΟΚ και Άρη, γενικότερα? Κοίταξε, με το Θόδωρο Καρυπίδη δεν έχω καλές σχέσεις, δεν έχω ασχημιστεύει. Τώρα όσο αφορά την ομάδα του ΠΑΟΚ, υπάρχουν άτομα μέσα στο ΠΑΟΚ οι οποίοι μέσα στη δομή του ΠΑΟΚ που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και με αυτούς. Δεν έχω κάτι αρνητικό να πω για κανέναν από τους δύο. Άρα μπορούν οι τρεις ομάδες να συμπλέξουν σε κάποια θέματα για το κοινό του συμφέρον? Υπάρχει αυτή τη στιγμή... Αυτό θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει δουλειά ακόμα, αλλά είναι εφικτό, κατά τη γνώμη σας, κάποια στιγμή να συμπλέξουν σε κάποια θέματα, δηλαδή σε θέματα όταν που... Όταν το καταλάβουμε όλοι, ενδεχομένως να είναι. Αλλά προς το παρόν όχι. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι το θετικότερο, όταν βλέπεις τρεις ομάδες στην Αθήνα να κάνουν κουμάντο ένα ελληνικό ποδόσφαιρο ολόκληρο, όσο δυνατός να νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής, αυτές οι τρεις ομάδες κάνουν κουμάντο το ελληνικό ποδόσφαιρο, μόνο μέσα από μια ένωση τυπική μεταξύ αυτών των τριών ομάδων θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι δυνατό και στον Βόρειο Ελλάδα. Συγγνώμη, λέτε ότι εσείς το αντιλαμβάνεστε. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να το μεταφέρετε και να το μεταλαμπαδεύσετε και στον κύριο Καρυπίδη, και ο κύριος Καρυπίδης να το αντιλαμβάνεται ήδη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει ο δρόμος. Αν οι δύο στους τρεις ήδη αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Αντώνη, τώρα εντάξει, μην με βάζει να λέω πράγματα που δεν πρέπει να λέω. Εντάξει, δεν σας βάζω να λέτε πράγματα που πρέπει να λέτε. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Σας είχα πει μια φορά έτσι σε μια, θα έλεγα και δική μου συναισθηματική έκρηξη, ότι ονειρευόμουν όταν έβλεπα τον Ηρακλή, την Ηρακλάρα πριν πολλά χρόνια. Έλεγα ότι κάποια στιγμή θα φτάσω σε μια ηλικία που θα έχω την οικονομική δυνατότητα και αυτάρκεια να μπορώ να πάρω το παιδί μου και να πάω να παρακολουθήσω την ομάδα μου σε αγώνες στην Ευρώπη, για να ζήσουμε αυτές τις συγκλονιστικές εμπειρίες που ζουν όσοι έχουν την τύχη να βλέπουν την ομάδα τους να αγωνίζεται σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι το θέλω το δικό μας. Άκου να σου πω. Γιατί μέχρι στιγμής με έχεις ακούσει να λέω, ξέρεις, τι μπορώ να κάνω εγώ ή τι δεν μπορώ να κάνω, μέχρι εδώ φτάνομαι, και εγώ έχω όνειρα. Έτσι. Και εγώ θέλω να είμαι σε μια ομάδα όπως ο Ηρακλής και να είμαι σε μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη της Ελλάδας.
Όνειρο μου είναι. Δεν το συζητάω. Θέλω μου είναι. Εντάξει, απ' την άλλη πρέπει να είμαι πραγματιστή. Το όνειρό μου είναι η ομάδα να γίνει όσο το δυνατόν δυνατότερη. Να γίνει η δυνατότερη ομάδα στην Ελλάδα. Μακάρι. Είναι η τρέλα μου, είναι η τρέλα μου, είναι η αγάπη μου. Να σου κάνω μια ερώτηση, πες ότι μας ακούνε τώρα. Τα επόμενα ναι. 5 χρόνια θα πάρουμε κανένα κύπελο. Τι λες? Το θέλω μου, να σου πω. Το πιστεύω σου θέλω να μου πεις, την εκτίμησή σου. Ναι. 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 Τι να σου πω, αν το κάνετε αυτό... Θα... Όχι αν το κάνετε, αν το κάνουμε αυτό. Ναι, αν το κάνουμε. Α, αυτό... μπράβο, έχει διαφορά. Αν το κάνουμε το κάνετε αυτό... με το κάνουμε έχει διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουμε μια γροθιά. Και δεν πρέπει να μας απασχολούν μίζερα πράγματα. Ωραία, σας κούρασα πολύ, δεν θα πω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να βάλετε εσείς έναν επίλογο. Όποιον επίλογο θέλετε εσείς, ειλικρινά. Ό,τι θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό, ότι πρέπει να υποθεί κλείνοντας. Όλοι μαζί πάμε Ηρακλάρα, τίποτα άλλο. Ο γιος μου είπε ότι λέτε συνεχώς 1000 χρόνια Ηρακλής. Έτσι έμαθα. Πάμε Ηρακλάρα, τίποτα άλλο. Πάμε Ηρακλάρα, ωραία. Πάμε Ηρακλάρα, να είστε γερός, να είστε δυνατός και να κάνετε πράξη τα όνειρά σας που είναι και δικά μας όνειρα. Όσον αφορά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.